Μπίμπι Λόκος. Ναι, με θεωρούσαν στα χαρτιά σαν αρχηγό και θεωρούν αυτοί ότι είναι μια μικρότερη συμμορία από τους Λόκος. Και εκεί πέρα ήμουν υποτίθεται στα χαρτιά τους εγώ αρχηγός και έβαζα μέσα μικρότερα μέλη ώστε όταν μεγαλώσουν αρκετά ο καιρός να γίνει Λόκος κανονικά και κάπως έτσι πήγαινα αυτό το θέμα. Ήσασταν όντως μια παρέα πάντως. Προς τον κόσμο, ας πούμε, φαινόμασταν ως μια ομάδα που κατεβαίνει, ας πούμε, στη χώρα, οπουδήποτε, στοιχείο και δημιουργεί προβλήματα σε όλους. Αλλά ήμασταν πάντα μια παρέα, η οποία μισή ήταν παρεξηγημένη. Η Λόκος δεν υπήρχε. Η Λόκος όχι, φυσικά και δεν υπήρχε. Αυτά Λόκος που έχω δει παντού στοιχείο. Αυτά τα γράφανε, μερικοί το πιστεύανε, αλλά κατά τη δική μου άποψη εγώ δεν το πίστευα. Πάντα και ήταν αυτό μου που συγκεκριμένα μιλάω. Εγώ δεν είχα ενταχθεί κάπου. Εγώ το έβλεπα. Άλλοι μπορεί να το βλέπανε σε μια συμμορία, άλλοι σε μια ομάδα και άλλοι σαν τη δική μου άποψη ως μια παρέα. Έτοιμες. Εγώ ήμουν αχρήστης αρκετά χρόνια. 3 χρόνια κοντά. Δηλαδή πόσο χρόνο. Από τα 13. Πόσα τσιγάρα κάπνισες την ημέρα, δηλαδή. Τον τελευταίο καιρό. Μπορεί από 5 μέχρι 10. Και λεφτά για όλα αυτά. Πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις για να βρεις, ας πούμε, τα λεφτά που χρειάζεσαι για να πάρεις τη δόση με το πακέτο. Δέχεις ότι δεν είσαι άλλος. Εγώ έχω 1-2 φορές αλλά σε αυτού μου φαράχα. Δηλαδή ζήτησα κάποια αυτοματική, αυτοματικό ποσό για να δώσω κάτι. Αν και γι' αυτό με κατηγορούνε. Απλά προτιμούσα σαν φίλο προ φίλο, αφού δεν είχε αυτό. Ο αύριο δεν θα έχω εγώ, θα του δώσω τώρα αυτού μου. Αυτό θα μου δώσει αύριο που δεν θα έχω και. Αν το πλήρωνε όλο αυτό, τα 7-10 τσιγάρα την ημέρα, πώ έπεσε, 5-10. 5-10. Αν το πλήρωνε όλο αυτό, θα ήταν. 40-50 ευρώ. Κόκα, εκείνο. Κόκα. Δεν ήθελα ποτέ να πλέξω σ' άλλο. Μόνο χασίς. Το έβλεπα σαν κάτι απλό, που άντε να χάσω μερικά κύτταρα και αυτό. Νομίζω ότι σε χαζένει, ας πούμε. Τίποτα παραπάνω δεν μπορεί να σου κάνει. Να πεθάνεις από αυτό δεν μπορείς. Η συνάντηση με τον Στέλιο με γέμισε θλίψη. Έψαχνα να βρω τον 16χρονο και δεν τον έβρισκα. Φορούσε βέβαια πολύχρωμα αθλητικά παπούτσια και φαρδί blue jean. Ένας αμούστακος ακόμη ράπερ. Η φωνή του όμως και οι παύσεις του πρόσθεταν κούραση στα χρόνια του. Μόνο οι μεγάλες βλεφαρίδες του έδειχναν που και που ανυπακοή και μαρτυρούσαν μια παιδική αθωότητα. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργο, μας κοιτούσαμε κι εμείς και μπορεί και να τσακωνόμασταν από το πουθενά. Αλλά εγώ έκανα συνέχεια βόλτες έτσι για να καταλάβω πώς είναι, να δω τι γίνεται, τι παίζει, τι αποφεύγεις. Πρώτη μέρα είδα ένα παιδί, ας πούμε, που μέσα στη φυλακή είχε γίνει, πώς να σας το πω, είχε αλλάξει φίλο, πολύ απλά. Χτυπούσα, μπορούσα να μιλήσω στο κεφάλι και τέτοια, και με τις σχέσεις, ας πούμε. Πολλές εικόνες και τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, έχει γίνει ένα καβγά ανάμεσα σε 2 αντίπαλους. 20 άτομα, ας πούμε, μια μεριά, 16 άλλοι. Και στην αρχή ξεκίνησε από μια την προηγούμενη μέρα, από λίγη λιπουνιές, αλλά στη φυλακή δεν παίζει ποτέ με χέρια, μόνο είχαν την ρίξη με την απέξη. Και την επόμενη μέρα ήρθαν με σίδερα, με μαχαίρια όλοι τους. Και εκεί πια που ξέφυγε το θέμα, ξεκίνησαν και φεύγανε καρέκλες, πάσανε, ας πούμε, μερικά τζάμια στο σχολείο. Και πολλά τέτοια. Έξω έκανε τσαμπουκάδες. Έξω. Δεν τσαμπουκάλευόμουν. Δεν ήθελα, ας πούμε, δεν ήμουν τα παιδιά που θα πεις, ας πούμε, ότι με το παραμικρό είναι στο τσάπ. Αλλά υπερασπίζομαι να πει πολύ τους φίλους μου. Όταν πήρε κάποιος μια κοπέλα που είναι φίλη μου, την κοπέλα μου. Και γενικά, ας πούμε, τσακωνόμουν για κάτι που να με ενοχλεί. Όχι, ας πούμε, πέρασε ο άλλος μου, κοίταξε και, ας πούμε, κατευθείαν τσαμπουκάλε. Δεν ήμουν τέτοιο άτομο. Τι είναι το σημαντικότερο στη ζωή σου. Αυτή τη στιγμή
Αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο πρώτα απ' όλα είναι η ελευθερία σε όλους τους κρατούμενους. Η οικογένειά σου πρώτα απ' όλα, μετά από 10 φίλοι σου που σου συμπαραστάθηκαν και ήταν πάντα δίπλα σε όλη τη φυλακή. Και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί δεν με παράτησαν στη θέση κάποιων άλλων που εγώ γύρισα απλά την πλάτη επειδή μπήκα φυλακή. Και πώς είναι να στέλνεις παιδιά στη φυλακή? Πολύ δύσκολο. Πονάει, δεν. Καλά σε βλέπω. Προσπαθούμε. Πώς το πάτησες, ρε φυλάκι? Από κακές παρέες. Τι πράγμα, δηλαδή. Για τη μαγιά το έκανες, γιατί το έκανες, για τη μόδα? Αυτό ακριβώς. Δηλαδή... Όλοι ξεκινάνε να δοκιμάσουν, να δουν πώς είναι, μετά νιώθουν ότι αυτό που κάνουν δείχνουν ότι είναι μαγιά. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Από τη μαγιά πιστεύω το κάνουν όλα τα παιδάκια. Για να αρέσουμε στα κορίτσια. Ναι. Στα κορίτσια, για να δείξουμε ότι είμαστε αλάνια και δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί να μην βρούμε έναν τρόπο όμως να ξεχωρίζουμε, να είμαστε μάγκες, αλλά τις θετικές ενέργειες μάγκες. Για να βρούμε αυτόν τον τρόπο πρέπει πρώτα απ' όλα, όλα τα παιδάκια να ξεχωρίζουν τις παρέες τους. Μακάρι να μένανε όλοι στο ένα τσιγάρο, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξεκινάς με ένα τσιγάρο, μετά σ' αρέσει, άντε να κάνουμε άλλο ένα, να κάνουμε άλλο ένα και μετά τα αρχίσεις και τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Κάνεις φυλακίες. Σπρώχνεις? Άλλοι σπρώχνουν, άλλοι σπρώχνουν για να βγάλουν λεφτά, άλλοι σπρώχνουν για να έχουν τη δικιά τους κρίση και άλλοι είναι απλά χρήστες, μόνο αυτό. Έκανε και άλλα πράγματα βέβαια αυτή η παρέα. Ναι. Ξυλοδαρμούς, εμπορία. Τι παιδιά ήταν αυτά, για πες μου. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε εμείς χωρισμένες οικογένειες, φτωχά παιδιά. Πολλά παιδιά από αυτούς να ήταν. Φτωχά παιδιά, ήταν χωρισμένες οικογένειες, ήταν ο πατέρας του, η μάνα του είχε φύγει από τη ζωή. Αλλά υπήρχαν και παιδιά από πλούσιες οικογένειες, καλές οικογένειες, δεν ήταν διαλυμένες. Που μπλέξανε γιατί, όπως είπα, για τις κακές παρέες. Παρασύρθηκαν. Ήταν τη ζωή σαν αμερικάνικη ταινία, ε. Μπράβο, ναι. Έπρεπε να μας φοβήσουνε. Είμαστε νέοι, είμαστε παιδιά. Με ένα τράνταγμα θα φοβόμασταν και θα σταματούσε εκεί το πράγμα. Πιστεύω πως η φυλακή είναι πολύ αυστηρό μέτρο για πάρα πολλούς από εμάς. Μπαίνεις μέσα και κάνεις... Συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που είναι πολύ χειρότεροι από σένα, που έχουν διαπράξει κάποια πράγματα πολύ χειρότερα και σίγουρα δεν σε κάνει καλύτερο. Εγώ όταν έφτασα έξω από την Αυλώνα τρελάθηκα. Όταν μπήκαμε μέσα μου έκανε εντύπωση... Μου έκαναν εντύπωση τα μάτια του γιού μου. Έκαιγαν. Ήταν σαν να ήθελε να κλάψει, αλλά δεν έκλαιγε. Έκλαψε στη φυλακή? Στη φυλακή. Ή έδω δεν κλαίνε? Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για μένα, κατά τη μου άποψη, δεν μπορείς να πεις οι άντρες δεν κλαίνε ή κάτι τέτοιο. Μπορείς να πεις όμως, ας πούμε, ότι κάτι σε συγκινεί. Όπως εμένα με έχει συγκινήσει η μητέρα μου. Μια μέρα, ας πούμε, που τη ζήτησα συγγνώμη, σκεφτόμουν τα λάθη μου, γιατί με έβαλε καυτήν στο να έρχεται στα επισκεπτήρια, να τραβιέται από εδώ και από εκεί, ας πούμε, για ό,τι χρειαστώ και τέτοια πράγματα. Έμαθα ότι γράφει τραγούδια. Συγκεκριμένα από έξω έγραφα και ήταν ένας τρόπος απασχόλησης κάποιες φορές όταν έμενα μόνος μας μέσα σε κελί. Έβαλα το MP3 μου και ακούγα κάτι παραγωγές, σκεφτόμουν, έγραφα. Για πες μου κανένα στίχο. Ας πούμε, ο πρώτος στίχος που σκέφτηκα και έγραψα μέσα στη φυλακή είναι αυτή η κουβέντα που θα σας πω τώρα. Πράγματα που έμαθα τον τελευταίο καιρό. Η οικογένεια μαγκά είναι το πιο σημαντικό. Στον κόσμο αυτό γνωρίζω πόνο, θλίψη, κακία, φόβο και θυμό. Με τέτοιους ανθρώπους ανάμεσα που ζω, ούτε τον εαυτό μου πια δεν μπορώ να εμπιστευτώ. Το καλύτερο με τις συμμορίες είναι ότι γίνεσαι όποιος θέλεις. Μου ψιθύρισε ο Μάικ, μέλος και αυτός της παρέας.
Έχω πιει όμως τα χάπια μου και δεν είμαι για τηλεόραση. Σε λίγες ώρες θα έφευγε για το ψυχιατρίο. Και εκεί πάλι θα είμαι όποιος θέλω. Τι σου λέει πιο πολύ στη φυλακή? Το νερό που είναι συνέχεια κρύο. Εννοείς το μπάνιο? Ναι. Τα κοιλιά είναι και πολύ μικρά και τις πρώτες μέρες δεν τα συνηθίζεις. Άλλα πράγματα, ας πούμε, όποτε βγαίνεις στο πρόβλημα της φυλακής, κοιτάζω πάνω τον ήλιο και σκέφτομαι με τη μία τυχείο και λέω πώς μου λείπει και όλα αυτά. Τελικά ήταν ωραία ζωή και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, Η ζωή πάντα ήταν ωραία, απλά εμείς έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο για να την κάνουμε ωραία και να μην μας φαίνεται σαν μια ρουτίνα. Γιατί όλο αυτό το δυναμισμό και την εξυπνάδα που φαίνεται ότι έχεις, δεν τον έβαλες καπαλού? Τι πιστεύεις ότι έφτιαξε? Ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος που μπορεί να έχει στη ζωή σου, όχι σαν δάσκαλο σχολείου. Ο φίλος μου μπορεί, ας πούμε, να έφταιγε για ό,τι έχω πάθει. Απλά να μου έδειχνε λάθος δρόμο. Και πολλά πράγματα φταίνε για τα λάθη μου. Και εγώ πρώτα απ' όλα ο ίδιος θέλω. Μπορούσα να είχα επιλέξει μια καλύτερη ζωή, μια διαφορετική ζωή. Πόσους φίλους θα κρατήσει από την προηγούμενη ζωή? Δεν έχω σκεφτεί κάποιες πρώτες μέρες που μπήκα. Ότι μερικά άτομα μπορεί να μην ήταν κακά, ας πούμε, απέναντι μου να τον προκαλέσω. Απλά επειδή μπορεί να συνεχίζουν την κρίση και εγώ δεν θέλω να ξαναπιέσω. Μπορεί να κρατήσουμε επαφές, ας πούμε, μέχρι το 1 γεια. Γεια σου. Πώς θα σας μεζούσε από εδώ και πέρα, τι έχεις αποφασίσει? Θα ήθελα η δικαιοσύνη να μου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί έχω να κάνω τις σπουδές μου, οι γονείς μου έχουν αρρωστήσει, η μάνα μου παίρνει χάπια. Η ψυχολογία μου έχει φτάσει στον πάτο. Να βγω να δουλέψω, να τους βοηθήσω και πιστεύω πως την αξίζω αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν μπήκες και έκλεισε πίσω σου η σιδερένια πόρτα? Ότι καταστράφηκα. Πάει, τελείωσε εδώ. Ότι θα είμαι ένας από τους άλλους που έβλεπα στις τηλεοράσεις ως τώρα, τους κρατούς φυλακισμένους. Αν γύρναγες τον χρόνο πίσω, 17 χρονών, στο Λύκειο, τι θα έκανες διαφορετικά? Θα διάλεγα τις παρέες μου προς το δικό μου καλό. Όχι να δείξω, να κάνω παρέα με κάποια άτομα για να δείξω ότι είμαι μάγκας και άντρας. Και αυτό είναι που συμβουλεύω όλα τα παιδάκια να κάνουν και όλα τα παιδιά στην ηλικία μας. Να διαλέγουν τις παρέες τους. Να μην κάνουν τίποτα από μαγιά, γιατί τα ναρκωτικά δεν σε πάνε πουθενά. Το μόνο που σου κάνουν είναι κακό στην υγεία σου και αν προχωρήσεις το πράγμα πας φυλακή. Τίποτα δεν σου κάνουν καλό. Τι ήσουν, είσαι ένας σκληρός πατέρας? Όχι, χαζομπαμπάς είμαι. Τα έχαινε όλα και δεν περίμενα αυτό που γίνεται. Και θέλω και στους άλλους πατεράδες να μην είναι όπως είμαι εγώ, χαζομπαμπάς, να είναι λίγο πιο σκληροί απέναντι στα παιδιά τους, για να μην φτάνουν στο αποτέλεσμα που φτάσαμε εμείς. Πιστεύω ότι το παιδί χρειάζεται στην ατροφή του περισσότερη αυστηρότητα και λιγότερες αγκαλιές. Έτσι μεγαλούσαμε και εμείς. Και νομίζω ότι η συνταγή αυτή είναι πιο πετυχημένη από την συνταγή του χαϊδέματος. Αυτός που το έχει κάνει μία, δύο, τρεις φορές και είναι αμετανόητος, εντάξει, να μπει μέσα αυτός. Αλλά παιδιά που είναι το κάνουν πρώτη φορά αυτό το πράγμα, εννοείται πως δεν έπρεπε να μπουν μέσα στη φυλακή. Και τι να κάνουμε αυτά τα παιδιά, ελεύθερα?
ελεύθερα να τους πάνε σε ένα ίδρυμα απεξάρτησης, να τους βάλουν περιοριστικά μέτρα. Αυτό είναι το πολύ που πρέπει να κάνουν. Η φυλακή βοηθάει την πρώτη μέρα, που εκεί παθαίνεις το σοκ, λες μάγκα την πάτησες. Έκλαψες? Πάρα πολύ. Κάθε μέρα κλαίω. Τα βράδια κάθομαι και σκέφτομαι και λέω που έχω καταντήσει. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρεις. Αυτό εξαρτάται αν θα... η δικαιοσύνη θα δράσει σωστά. Γιατί δέχτηκες να μου μιλήσεις? Γιατί θέλω να πω σε όλους ότι κάναμε ένα λάθος. Δεν είμαστε όλοι εγκληματίες. Καμιά κοπέλα υπάρχει? Δεν υπάρχει. Πού να υπάρχει? Όταν μπαίνεις μέσα εδώ, όλοι σε αποφεύγουν. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η φυλακή δεν είναι κατάληξη για τους ανήλικους παραβάτες. Εδώ όμως, από τις 63 εταιρείες προστασίας ανηλίκων που προβλέπει ο νόμος, λειτουργούν μόνο οι 7. Σαν να λέμε δηλαδή ότι από τους 10 ανήλικους παραβάτες, οι 8 θα καταλήξουν στη φυλακή επειδή μερικοί νόμοι μένουν μόνο στα χαρτιά. Είμαι πολύ περήφανη πάντως που πίστηκα τόσο εύκολα. Δηλαδή, δεν ήξερα καν πώς λέγεται και θεά, έλεγα άλλα ντάλλου λέξεις. Δεν ήξερα καν τι είναι αυτό το πράγμα. Και γρήγορα, να πω την αλήθεια, ξύπνησα. Ένα μήνα αφού ήμουν στη φυλακή, ξυπνούσα και κοιμόμουν με τη σκέψη αυτή. Έβλεπα στον ύπνο μου ότι κάτω από το μαξιλάρι μου έχω φέρει από τη Χίο ένα τσιγάρο και το έχω εκεί κρυμμένο. Και τα άνοιγα στον ύπνο μου τα μάτια και έψαχνα. Και έλεγα στον ύπνο μου το είδα. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να μην το σκέφτομαι και καμία μέρα. Δηλαδή δεν υπήρχαν μέρες που δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό μου, μέχρι και εβδομάδα. Το έκανα πιο πολύ γιατί δεν είχα τι να κάνω. Δεν είχα πώς να περάσω τον χρόνο μου, δεν πήγαινα σχολείο. Θα τελειώσει το σχολείο τώρα? Είναι ένα επόμενο στόχο μου. Σου είπα, θέλω να γίνω θεραπεύτρια, πώς θα περάσω ψυχολογία. Το ξέρω ότι δεν είμαι τέτοιο παιδί, βασικά πάντα το ήξερα, ότι δεν είμαι αυτό που το παίζω. Και περισσότεροι, να πω την αλήθεια, δεν είναι έτσι. Όλα απλά για να μας αποδεχτούν. Ξέρεις τι, λίγοι είναι οι αληθινά κακοί της κοινωνίας. Το έχω προσέξει. Πολύ λίγοι. Μέχρι και μέσα στη φυλακή είναι λίγες. Έτσι. Αλλά πάρα πολλοί καταστρέφονται, ακολουθώντας αυτούς τους πολύ λίγους κακούς. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. Τι θα σου πει τώρα αν σε δεις τηλεόραση? Θα θυμώσει? Όχι, όχι. Όχι. Τη ρώτησα εξαλλού. Τη ρώτησα. Α. Τη ρώτησα και μου είπε κάνε το. Μοναχά μη βγεις με κλάμα, μου λέει, και με στεναχώρια. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. Και το πανεπιστήμιο που κάθεται και λένε όλοι για το άσυλο, για το άσυλο, για να μην τους πιάνουν μπάτσι. Οι μπάτσι δεν μας πιάνουν ούτως ή άλλως. Στο πανεπιστήμιο αράζαμε από παιδάκια εκεί, από 15 χρονών. Τίποτα δεν κάναμε, απλά γυρνούσαμε εκεί μέσα, μας άρεσε, είχε πράσινο, μες στην παραλία που θα γυρνάς. Και μέχρι και τότε αλήτες μας λέγανε, θυμάμαι, και κολόπεδα και μπλα μπλα μπλα. Και μετά ξεκινήσανε τα χόρτα και πού θα πηγαίναμε, ας πούμε, να καπνίσουμε. Σε ταράτσεις πηγαίναμε, σε παραλίες. Αλλά βγήκε πολύ μέσα στο πανεπιστήμιο, δηλαδή ήταν... είναι ακόμα το αγαπημένο μέρος, δηλαδή και θέλω να πάω και ας μην ξαναπιώ ποτέ μου.
Δεν ξέρω, είμαι πολύ δεμένη με αυτό το μέρος. Σχετικά εκεί μεγάλωσα. Εγώ λέω να κάνεις μια άλλη σκέψη. Να μπεις στο πανεπιστήμιο από την άλλη πόρτα. Δεν θέλω σε άλλο πανεπιστήμιο, θα πω. Αυτό είναι μούφα. Μόνο η αυλή είναι ωραία. Είχε παραγίνει πάντως, εντάξει, όντως. Φέρνανε πολλά ναρκωτικά στο νησί. Αλβανοί τα κανονίζανε και ερχόταν τα ναρκωτικά και γινόταν ό,τι γινότανε. Τα πιτσιρίκια τα είχαν σαν βαποράκια, έτσι. Και την πληρώσανε πάλι με πιτσιρίκια. Δεν λέω ότι δεν κάναμε μαλακίες, αλλά τώρα αυτό τα λέω, κατάλαβες. Μαλακίες κάνανε, αλλά εντάξει, δεν τα φέρνανε αυτά τα ναρκωτικά, ούτε τα καλλιεργούσαν αυτοί, έτσι. Τελικά δεν πιάσανε ποτέ κανέναν Αλβανό στο πλοίο με τα 3 κιλά που ερχόταν και τα 5 και τα 10. Μήπως πάντα βρίσκουμε έναν Αλβανό όμως, να πούμε ότι ο Αλβανός θα κάνει. Όχι, δεν βρίσκουμε έναν Αλβανό. Και αυτός που αναζητείται και ήταν ο κύριος... Ο κύριος προμηθευτής εδώ, ο Αλβανός ήταν. Αυτόν αναζητούσε η αστυνομία και δεν τον έπιασε. Δεν έχω κάτι με τους Αλβανούς, προς Θεού. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Είναι κακές παρές που λένε όλοι να ξεμπλέξει από τις κακές παρές, γιατί εγώ αυτούς είχα από πολύ πιο πριν, με αυτούς μεγάλωσα. Γίνατε μια κακή παρέα όμως. Ναι, γίναμε μαζί. Δεν έχω μπει εγώ σε μια κακή παρέα που με παρασύρανε. Παρασυρθήκαμε όλοι μαζί. Πρέπει να το παραδεχτείς. Ερχόντουσαν ό,τι να είναι άτομα από εδώ, από εκεί. Αλβανοί, Τούρκοι, Αθηναίοι, ό,τι να είναι. Μας λέγανε αυτό από εδώ, από εκεί. Πειθόμασταν κι εμείς. Πιάσαν τα μαριδάκια. Έτσι. Έξω οι καρχαρίες. Δεν μπορώ να σκέφτομαι τη μέρα που μας πιάσανε με τίποτα. Δηλαδή, τα κρατητήρια πρώτη μέρα κλαίγαν όλοι, όλοι, χτυπιόντουσαν. Μας κάνανε να παίξουμε μπουνιές μεταξύ μας. Ένας χαμός είχε γίνει κοντά μου να πεθάνω. Μπορώ να τα πάγει ξεθύμανα. Πάμε να κοιμηθείς. Ναι, ναι. Άμα θες κάνουμε κι άλλο, δεν έχω πρόβλημα. Τι όνειρο θα δεις το βράδυ? Το χειρότερο είναι η αποφυλάκηση. Είναι κακό όνειρο η αποφυλάκηση? Να ξέρεις ότι είσαι στην παραλία και τρέχεις και βλέπεις τους φίλους και ξαμηγανείς τα μάτια και σε τσακάγγελα και κάτω από την κάμερα. Είναι πολύ κοντά η στιγμή της αποφυλάκησης. Δεν το πιστεύω. Είναι πολύ κοντά. Είναι μήνες. Είναι πολλοί μήνες. Είμαι ήδη 4 μήνες, δηλαδή... Δεν αντέχετε, δεν αντέχετε. Πού να σου εξηγώ. I hurt myself today to see if I still feel. Με το που μας είπαν κατηγορήστε γι' αυτό, όλοι απαντήσαμε τι είναι αυτό. The only thing that's real, the needle tears a hole, the old familiar. Η Μέρη λοιπόν είναι αποφασισμένη. Θα ξεκόψει και ας τη λένε το φλωράκι του Κηθεά και θα προσπαθήσει να πάρει μαζί της όλη την παρέα. Τουλάχιστον τα μικρά, διορθώνει όταν το ξανασκέφτεται. My sweetest friend. Τα παιδιά που συμμετέχουν σε μια συμμορία, θα σου πούνε ειδικοί, φτιάχνουν δεσμούς, σαν να είναι το σπίτι τους ή το σχολείο τους. Και ο μόνος τρόπος για να ξεκόψουν πραγματικά είναι η πολιτεία, η κοινωνία καλύτερα, να παρουσιαστεί σαν ένα καλύτερο σπίτι, σαν ένα καλύτερο σχολείο. Το μπορούμε? Και δεν ρωτώ τους χιώτες, αλλά όλους μας. Γιατί μην ξεγελαστείτε, λόγος υπάρχουν παντού. Καλό σας ξημέρωμα.